έξυπνο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα κυπέλου μεταξύ Στεφάνη Τίμπεργκ που τις βλέπετε με τις κυραμιδί εμφανίσεις και εδώ πρώτα καλά του αγώνα να έρχεται κιόλας για αυτούς που τον καμάρουν. Στην αντίπαλη πλευρά οι Toymen, οι παιχνικά άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι με τις αργεντίνικες εμφανίσεις. Ότι μας ερώτησαν κιόλας κάποιοι παίχτες από τους Τίμπεργκους τι γίνεται με την Αργεντινή, πες με, πού είναι σχόλα. Η απάντηση είναι ότι έχει αποσυρθεί, οπότε δεν τον πετυχαίνετε με την τεχνική Αργεντινή. Λοιπόν, αυτά στα γρήγορα από τα πολύ πολύ έξω. Πάμε λίγο στα εντότερα και ας μην είναι ακριβώς στο αγώνα να δώσουμε ένα ιστορικό των δύο ομάδων για την αρχή της αυτής της χρονιάς, αυτής της σεζόν στο μπασκετάκι. Από τη μία η Στεφάνη Τίμπεργκους, η ομάδα των Λιμνόλικων, έχει τη νίκη επί των Big City Σαλόνικα με 76%. Μια τις κατοστάσεις που είδαμε στους πρώτους αγώνες του κυπέλου και έχουν την ήττα στην μάστερ τους Γαλανού Raccoons με 52-58. Στην αντίπερα η ομάδα των Toymen έχουν παίξει μόνο αγώνα στο κύπελο που ηττήθηκε τους Bad Boys με 48-76. Αυτή τη στιγμή έχουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα η Στεφάνη Τίμπεργκους βάσει του αποτελέσματος με την στήριξη της Σαλόνικα, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε αν δεν μιλήσει η μπάλα σήμερα. Είναι ήδη το 3-2 υπέρ των Στεφάνη Τίμπεργκους. Να δούμε την επίθεση Καλλιόρας, μια πολύ ωραία σκαστιπάσα του Νικολάου να γίνει το 5-2. Δύο παίκτες που μπορούν να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά και μπορούν να τρομάξουν πολλές άμυνες. Θα δούμε αν θα υπάρξει η ανταπάντηση. Παπαδόπουλος χωρίς επιτυχία. Καλλιόρας, φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Βαλκουμά. Θέλω να τονίσω ένα όνομα που έχουμε στον Παπαδόπουλο την πλευρά των Toymen. Το μικρό είναι φιλάρετος. Δεν είναι για τα καθημερινά ονόματα, οπότε ήθελαμε να το τονίσουμε αυτό. Θα δούμε τις βολές λοιπόν στα χέρια του Καλλιόρα. Πρώτη βολή ήταν εύστοχη. Δύο στις δύο λοιπόν. Τα δύο για τους Στεφάνη Τίμπεργκους, μειώνει τώρα ο Βαλκουμάς σε 7-4. Κατεβάζει ο Κουρδάκης στην κυκλοφορία. Κατζηνικολάου θα βρει τον Καλλιόρα. Τα σκοράρει ένα σε δύο. Φουτσιτζής, μπάλα εκτός ο Λογκινίδη, στον Βαλκουμά, βαλτός ο Λογκινίδη και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καμαρούδης. Και έχουμε την αλλαγή στη θέση του Κασαρτιάδη, θα βγει εκτός. Επίθεση με τον Παπαδόπουλο. Προς τη γωνία, μπάλα πηγαίνει στα χέρια, παραμένει στα χέρια των Toymen. Βαλκουμάς, περαστή μπάλα, χωρίς επιτυχία η προσπάθεια σε αρχικό χρόνο και μετά γίνεται φάουλ. Προσπάθεια η οποία δεν βγήκε από τον Διαμαντόπουλο. Καλλιόρα στην μπάλα. Κατζη Νικολάου θα πάρει το σούτ από μεσαία απόσταση, αλλά δεν θα πάρει τους δύο πόντους.
Καμαρούδης. Φάουλ από τον Καμαρούδη. Πάνω στην νέα κίνηση του Λουγκινίδη. Τρίτο ομαδικό για τους Τόιμεν. Για τους Στεφάνινα. Κατεβάζει για την Νικολάου. Συνεχίζει λοιπόν ο αγώνας με την Νικολάου με την μπάλα. Καμαρούδης. Κατεβάζει Νικολάου στη λήξη του χρόνου. Έχουμε το αυτού χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Χουρδάκη. Κουτσιτζής. Από μεσιά πόσο ψηλή καμπύλη χωρίς επιτυχία. Χουρδάκη θα πάρει το rebound στην επίθεση του Λογκινίδη. Θα τρέξει. Επίθεση Καλλιόρας. Χατζηνικολάου. Καμαρούδης. Χουρδάκη πάλι θα πέρασει στη θέση με τον Λογκινίδη. Θα προσπαθήσει να βρει. Θα βρει τον Βαλκουμά. Ο οποίος θα σταματήσει να πάρει το σουτ. Καμαρούδης που σκύνε να μαζέψει μπάλα. Είναι έξω σκορ. Καλλιόρας με το σώμα παίζει και σκοράρει. Ο Τσιτζής θα βρει πολύ ο Λογκινίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε φάουλ. Του Λογκινίδη. Και έχουμε time out λοιπόν από την πλευρά των Τόιμεν. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. 11-6 ο σκορ για την ομάδα των Στεφάνινα. Υπεργούς. Το σκου Καμαρού χωρίς αποτέλεσμα. Rebound το οποίο έχετε από τα χέρια του Διαμαντόπουλου. Αφήνει στο κέντρο. Το σούτ θα το πάρει, τους πόντους όχι. Καμαρούς στο rebound, αφήνει στα χέρια του Προυτάκη. Και στο πόδι του Φουτσιτζή μπάλα. 14 δεύτερα στην διάθεση των Timberwolves. Στην Νικολάου μπάλα εκτός, Καμαρούδης θα βρει το χώρο, θα βρει το καλάθι. Μόλις ο Χατζηνικολάου παίρνει μπάλα. Ξανά Καμαρούδης αφήνει στον Καλλιόρα. Μετά στη λήξη Χατζηνικολάου, το σουτ για 3, 14-6. Φουτσιτζής. Θα κρατήσει. Θα συνεχίσει η μπάλα να είναι στην κατοχή των Τόιμεν. Το σούτ εδώ από τα χέρια του Διαμαντόπουλου δεν είναι αποτελεσματικό. Καλλιώς θα προσπαθήσει να τρέξει, βρίσκει Χατζηνικολάου. Τα αλλάζουν πάσες πλευρά σε πλευρά. Είπαμε ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Το αποδεικνύεται Καμαρούδης. Τη γωνία βρίσκει. Στη γωνία εκεί δεν είναι ο Καλλιόρας. Και έχουμε αλλαγές. Περνάει. Περνάει διάφορος κόσμος. Έχει βγει έξω ο Διαμαντόπουλος. Έχει βγει Καμαρούδης. Έχει περάσει μέσα ο Γούσιος. Και έχει περάσει και ο Κασαλτζιάδης. Και τον χάσαμε σίγουρα. Κουτσιτζής κατεβάζει λοιπόν. Κέντρος. Θα περάσει πολύ ωραία και θα σκοράρει ο Παπαδόπουλος. Έξε,
πάσαμε την πλάτη μεταξύ του Καραντάκη και του Χατζηνικολάου. Την επαναφορά. Καλή ώρα, σωρά. Στα χέρια του Γούσιου. Καλή ώρα για τρεις, χωρίς επιτυχία. Και κατοχή παραμένει στα χέρια των Timberwolves. Πήρε και 12 για τη λήξη της περίοδου, 14-8. Επαναφορά από το καλή ώρα, η μπάλα έχει βγει έξω από τα χέρια του φιλάρε του. Ξανά το ίδιο σκηνικό. Χωρίς να κυλήσει καθόλου χρόνος όμως. Κατζή Νικολάου και γίνεται φάουλ του Φουτσιτζή. Δύο βολές στα χέρια του Κατζή Νικολάου. Αυτός είναι το πέμπτο μαδικό για τους Τόιμεν. Κάουν Τόιμεν επί της ουσίας. Πολύ βολή εκτός. Μια στις δύο, 15-8 το σκορ, ανεβαίνει λίγο η διαφορά, παίρνει την ανάσα τους, είναι στο συν 7 αυτή τη στιγμή η ομάδα των Τίπεργους. Ανακόπτει ο Χατζηνικολάου την επίθεση. 13-13 λεπτά κιόλας. Κυκλοφορία. Αλαβανός την μπάλα. Κέντρος, υπόλοιπο το ταμπλό δεν σκοράρει, θετικό rebound τον Παπαδόπουλο. Χατζηνικολάου σε δεύτερο, για αμυντικό όμως. Γρήγορα Καλλιόρας, θα πάρει το φάουλ. Να τονίσουμε το εξής από την πλευρά των Στεφάνινα Timberwolves. Υπάρχει Νίκος Αλβανός στην πλευρά των Toymen. Είναι αστέρις. Θα το τονίσουμε απλώς. Πρώτη βόλη του Καλλιόρα εκτός. Παραμένει 15-8. Double score πλέον 16-8. Πενέ Χουρδάκης στη θέση του Καραντάκη. Κατεβάσει του Τζιτζής. Θα την κρατήσει κιόλας. Αφήνει στον Σέι Αλβανό. Από κύριο Γκινίδης. Φάλλο του Χατζηνικολάου. Χαμηλά. Καμαρούδος θα περάσει τη θέση Χατζηνικολάου γιατί ξεκούρασε τελευταίο με 2-21 κατά πάσα πιθανότητα. Αστέρης Αλβανός από απόσταση το σουτ χωρίς επιτυχία. Rebound ο Χουρδάκης με τη βοήθεια του Σαρτζιάδη. Καλλιόρας. Ο Σαρτζιάδης θα βρει το σουτ και τους πόντους μαζί. Ανεβαίνει διαφορά 19-8. Τζιτζής θα περάσει, θα σκοράρει. Είναι απειλή. Την είχε αποδείξει ως τώρα. Χουρδάκης. Στο Καζαρτζιάδη προς τα έξω. Την κυκλοφορία. Χουρδάκης. Θα βρει κανέναν. Είναι όμως επαφή της μπάλας από αντίπαλο, οπότε παραμένει κατοχή στα 5 δεύτερα. Θα πάρει το Ουσιός στον Καλλιόρα στη λήξη και το καλάθι. 21-10. Φωτικής. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Ουσιός. Τέταρτο μαδικό. Τον κινεί της παναφορά. Θα βρει τον Παπαδόπουλο. Εκτός για τον κέντρο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Θετικό rebound. Αμυντικό rebound. Γούσιος. Θα πήγει το Χουρδάκι. Θα περάσει πολύ ωραία. Θα κοπεί τον Παπαδόπουλο πριν σηκωθεί.
Καταρχήν, επιθετικό ριμπάου και καλά στο κουρδάκι. Την βοήθεια αντιπάλων. Προειδοποίηση στον Φουτζή από τον διαιτητή. Και έχουμε αλλαγή. Περνάει ο Κοσκυρίδης Παύλος στην αυσοδοτικό χώρο του νούμερο 6. Μπήκε πριν τον πατέρα του. Φουτζής μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Καμαρούδη, 41,1. Τρίτο φάουλ του Καμαρούδη. Φέτα περνάει εκτός για να μπει ο Καραντάκης. Δύο βολές στα χέρια του Φουτζητζή. Πρώτη εύστοχη, 23-11. Και η δεύτερη μέσα, 23-12. Ρεβάζει Χουρδάκης. Με τα πάσα πιθανότητα η τελευταία επίθεση των Τίμπεργκ στην πρώτη περίοδο. Δεν σκοράρει και Σατζιάδης. Φουτζητζής. Θα περάσει ένα σέρα βανό, η μπάλα εκτός για τον Ρογκινίδη. Θα πάρει το Φουτζητζής σκοράρει. Λυπάω τον Κοσκερίδη. Θα περάσει πολύ από το κέντρο. Και πόδι. Από ποιον, πόδι έχει γίνει από τον Κοσκερίδη. Κατοχή για τους Τόιμεν, τελευταία 9,3. Στο μείον 11, μπορεί να κατέβει διαφορά αυτή τη στιγμή. Ο Τιτζής, ο Κινίδης, θα πάρει το σουτ, αλλά εκεί είναι το τέλος. 23-12, τέλος πρώτης περίοδου υπέρ της ομάδας των Στεφάνινα Τίμπεργουλφς. Δεύτερη περίοδος λοιπόν, 23-12 υπέρ των Στεφάνινα Τίμπεργουλφς. Οι Τόιμεν οι οποίοι έχουν μπει τουλάχιστον στα πατήματά τους μέσα όσο δυναμικά εδώ αμαυρώνονται. Καλή ώρα, θα περάσει. Θα βρίσκει την πάρα στο καλάθι. 25-12. Ο Τιτζής είναι προς το παρόν μεγαλύτερη απειλή που έχουν οι Τόιμεν και έχουν να αντιμετωπίσουν οι Τίμπεργκους. Το αποδεικνύει. Κατζη Νικόλαου κατεβάζει. Καμαρούδης. Βλέπετε εκεί, ο Μαρκάσιος Κασαρτζιάδης δεν μπορέσει να σκοράρει. Πατσαφόρα με τη βασκέτα μόνος. Ούτε ο κέντρος είναι αντίθετη. Αλλά αυτό το τρίποδο. Κατζη Νικόλαου. Κασαρτζιάδης. Χωρίς επιτυχία, άλλη μια επιθετική προσπάθεια στα χέρια του. Χαλκουμάς. Κέντρος, δεν θα βρει το σου, δεν θα το πάρει. Φουτζητζής, θα πάει αυτό στο σουτ. Ψηλή καμπύλη, μπάλα αναπηδάει πολλαπλά Στεφάνη. Αλλά χωρίς να καταφέρει. Κατοχή θα είναι για την ομάδα των Στεφάνινα Τίμπεργκουλφς. Καλή ώρα σήμερα φορά λοιπόν στα χέρια του Ούσιου.
Καλλιόρας, πάρα περνάει κάτω στον Κασαρτζιάδη. Ξανά Γούσιος. Στην πίεση με το κέντρο. Καμαρούδης θα πάρει το σουτ. Για 3. 28-14 ξανά τα βρισκόμενα από αρκετή ώρα. Δεν ολοκληρώνεται η επίθεση του Στόιμεν. Καλλιόρας κατεβάσει. Αφήνει στα χέρια του Γούσιου. Ξανά Καλλιόρας. Καμαρούδης ψάχνει επιλογές. Γούσιος με ηρεμία. Μεγαλύτερη διαφορά 30-14 στο συν 16 η ομάδα των Τίμπεργουλφ. Τους λιμνόλικους. Δεν μπορείς να σκοράρει από εδώ πέρα ο Αστέρης Αλανός. Καλλιόρας. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Εκτός Καμαρούδης. Για 3. Όχι επιτυχία. Κέντρος. Μπαλά, δεν θα μπορέσει να φτάσει στα χέρια του Διαμαντόπουλου. Και έχουμε αλλαγές. Περνάει έξω ο Στέλης Αλβανός και μπαίνει μέσα ο Παπαδόπουλος. Γίνει έξω ο Γούσιος, περνάει ο Δάκης. Ήδη περνάει ο Γούσιος, συγγνώμη. Κασαρτζιάδης περνάει. Καμάρος που αφήνει τον Καλλιόρα πίσω. Γι' αυτό θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Χατζη Νικολάου. Προσπαιδεί η παγιά σου του Κουρδάκη θα το κάνει. Αν δεν σκοράρει. Βαλπούμας. Προσπαιδείς. Κουρδάκης δεν μπορεί να κλέψει. Το σύστημα της Ιλίκα πλήρη είναι Σοχόφ. Rebound θετικό τον Παπαδόπουλο. Διαμαντόπουλος. Έξω Βαλκουμάς για 3. Η λήξη χωρίς επιτυχία. Θετικό rebound του Καμαρούδη. Αμυντικό rebound του Καμαρούδη. Πιέζει ο Παπαδόπουλος στο Χουρτάκι. Να το πέσει τον Φουτζητή. Παπαδόπουλος θα την κρατήσει. Όχι. Καλλιόρας. Και είναι επιθετικό το φάουλ. Και δείχνει Διαμαντόπουλος. Αλλαγή περνάει ο Λογκινίδης στη θέση του κέντρου. Φουτζητής, μπάλα. Λογκινίδης. Βαλκουμάς στον Παπαδόπουλο. Βαλκουμάς στο σούτ για 3, έστοχο. 30-17. Τελεία διαφορά στους 13. Κατ' την Νικολόμη μπάλα. Καλλιόρας στα χέρια του Καμαρού την μπάλα. Γούσιος ξανά στον Χατζηνικολάου. Πολύ ωραία πάση για τον Γούσιο, ο οποίος φεύγει για το ζωγραφιστό. Κουρδάκης δεν μπορεί να σκοράρει. Βαλκουμάς. Φορία τον Κινίδης. Θα πάρει το φάουλ. Το Γούσιο. Και δύο βολές στα χέρια του Λογκινίδη. Πρώτη βολή. Τόσο. Παραμένει 30-17. Αλλά τώρα πάει 30-18. Κουρδάκης. Αφήνει στο Καλλιόρα. Κουρδάκης θα κρατήσει. Χατζη Νικολάου για 3. Έστοχος. 33-18.
Ανεβαίνει ξανά διαφορά. Βουτσιτζής. Εκτός την κυκλοφορία. Το σκοράρι. Νικολάου γρήγορα. Καλή ώρα. Δεν θα βγει όμως γρήγορη επίθεση. Για την Νικολάου. Και γίνει το κλέψιμο. Βουτσιτζής βγαίνει με ηρεμία στο σκοράρι. Κατεβαίνει διαφορά στους 11-33-22. Με λίγη καλή άμυνα. Μειώνει τη διαφορά γρήγορα. Κουρτάκης τη γωνία Καλλιόρας. Δεν υπάρχει απάντηση. Καμαρούδης πετάει την μπάλα εκτός στα χέρια του Κουρτάκη. Στη γωνία να τους Καμαρούδης. Το σκοράρι. Διαμαντόπουλος αφήνει στα χέρια του Παπαδόπουλου και αυτός στο Φουτιτζή. Παρακουμάς. Δεν θα ελέγξει την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή. Καραντάκης στη θέση του Γούσιου. Πάρα στο Κουρτάκη. Καραντάκης. Κατ' Νικολάου θα περάσει κατ' το Κουρτάκη. Καμαρούδης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Βαλκουμάς. Σολοκινίδη. Θα σκοράρει. Κατεβαίνει η διαφορά πλέον σε 9 σου σε μονοψήφιο. Κατζη Νικολάου, το Χουρδάκι στη γωνία για 3. Στη δύο μου την ρίξη χρόνο, με βέβαια διαφορά. Διαφορά πάει στις 12-36-24. Εκτός, το Αλκουμάς δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Φάουλ το Καραντάκι. Έγινε λάθος. Όχι, θα την κρατήσει ο Διαμαντόπουλος. Θα πάρει και το σούτ μάλιστα. Χωρίς επιτυχία. Κουρδάκης. Λίγο σε καλή ώρα. Αλλά δεν μπορεί να κλειστεί αυτή η επίθεση. Φαλκουμά στο σουτ. Για 3 χωρίς επιτυχία. Κουρδάκης. Δεν θα περάσει την μπάλα για να το απολύτω. Κυρίδη πως θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 36-27 και δώρο η βολή. Περνάει πατέρας και γιος Κοσχερίδης. Καλλιόρας. Εκτός. Και Χατζη Νικολάου θα δώσει τη θέση τους. Διαφορά είναι στους 9. 36-27. Αν δεν ξέρει κι άλλο. Κουρδάκι και το Καμαρούδι. Στην κυκλοφορία η ομάδα των Timberwolves. Κοσκερίδης ο γιος. Κουρδάκης. Παύλος στη λήξη. Το σκοράρι. Και λέει την ιδιαίτερη χαρά. Πατέρας εδώ κατευθύνει τον γιο. Και 8-27. Χωρίς πίεση ο Κινίδης δεν μπορεί να σκοράρει. Το τρίποντο. Καρατάκι στο rebound. Αφήνει στο Κουρδάκι. Καμαρούδης. Δεν σκοράρει ο Κοσχερίδης. Ούτε εδώ θα μπορέσει ο Κουρδάκης. Θα πάρει ξανά το rebound. Θα σκοράρει αυτή τη φορά. Σε τρίτο χρόνο καταφέρουν να σκοράρουν οι Timberwolves.
Κουτιτζής. Λογκινίδης. Παπαδόπουλος. Ξανά έχει την μπάλα στο Λογκινίδη. Παπαδόπουλος στο rebound. Έχουνε τρία δεύτερα. Δεν μπορούν να σκοράρουνε. Τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 40-27. Κοσκερίδης στον Καραντάκη, στον Ιό. Βρίσκει στη βάση Στεφάνης. Πατέρας Κοσκερίδης και δύο πόντες στην ομάδα του, 42-27. Ανεβαίνει στην 15 ξανά η ομάδα των Στεφάνια Τίμπεργουλφ. Πάρα στον Φουτζιτζή για τους Στόιμεν. Σχεδόν όλη η επίθεση υπάρχει περίπου 1,5 με 2 δεύτερα. Απόκληση μεταξύ 2 χρονομέτρων. Φάουλ Κοσκερίδη. Χρήστου Κοσκερίδη. Πέμπτο μαδικό. Πιντική στη γραμμή των βολών τον Φουτζιτζή. Πρώτη βολή εκτός. Δεύτερη έσοχη. 42-28. 6 δεύτερα. Όλα για τους Τίμπεργουλφ. Λεύσιμο. Είναι εκτός χρόνου, εκτός στόχου. 42-28 παραμένει για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν για την τρίτη περίοδο μεταξύ των Στεφάνια Τίμπεργουλφ και Τόιμεν. Το σκορ 42-28 για την ομάδα των Τίμπεργουλφ. Και έχουμε... έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Κασαρτζιάδης. Εκτός μακριά την μπάλα. Οπότε αλλάζει χέρια η μπάλα. Πηγαίνει στον Τόιμεν με τον Φουτζιτζή να κατεβάζει. Στα χέρια του κέντρου. Διαμαντόπουλος. Φουτζιτζής θα πάρει το σουτ. Έχει επιτυχία, θετικό rebound από τον Αστέρι Αλβανό. Διαμαντόπουλος. Στον Φουτζιτζή, ο οποίος θα πάρει το σουτ στη λίγα πύλη. Και σκοράρει. Κέντρος. Ανάποδο λέει η ΑΠ. 42-30. Νωρίτερα είχαν κατεβάσει για φάρμακες 8 η ομάδα των Τόιμεν. Καμαλούς δεν αφήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι 30-28 η Τόιμεν. Κουτζής. Ζήγης επιλογές. Ξανά κέντρος. Διαμαντόπουλος. Κουτζής κέντρος στη λήξη του χρόνου. Θα πάρει το σούντια 3. Μπάρα δεν κάνει το χατήρι. Κουρδάκης. Είναι κάνει το κλέψιμο ο Διαμαντόπουλος. Κάτσε την επίθεση όμως. Κάτσε Νικολάου. Αφύλακτος για 3. Αποτελεσματικός στην κορυφή. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Και έχουμε το καλάθι του Φουτζή. 47-32. Πουρδάκι με την μπάλα στον Καλλιόρα. Δεν θα υπάρξει εδώ το τρίποντο. Κέντρος, φαουλ, Χατζηνικολάου. Προσπαθεί ο Διαμαντόπουλος για επίδειξη. Προσπάθεια αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καλλιόρας, αντιπάσχα του Χατζηνικολάου. Χωρίς κάποια πίεση. Ανεβάζει για άλλη διαφορά. 49-32. Μην το πίσω,
στην επιτυχία το σούτ από τον Λογκινίδη. Μπουρδάκης, θα τρέξει. Χατζηνικολάου. Πολύ κυκλοφορία από την ομάδα των Timberwolves. Ανεβάζουν κι άλλο τη διαφορά πλέον. Κέντρος με την μπάλα. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κάνουν επανελειμμένα τις ευκαιρίες τους οι Τόιμεν. Είναι η μία καλλιά στο παιχνίδι. Μπάλα. Περνάει στο Κουρδάκι στο τέλος και στο σκοράρι. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Φτάζει πλέον στους 21. Μέγιστη ως τώρα. Κέντρος. Τον Διαμαντόπουλο. Ξανά κέντρος. Καλό το πλαίσιο του Κουρδάκι. Στο Λογκινίδη φάουλ. Και time out για την ομάδα των Τόιμεν. Επιστροφή λοιπόν για την τρίτη περίοδο μεταξύ των Σαφάνια Τίπερου και Τόιμεν, το σκορ 42-28 για την ομάδα των Timberwolves. Και έχουμε... έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Κασαρτζιάδης εκτός μακριά την μπάλα. Οπότε αλλάζει χέρια η μπάλα. Πηγαίνει στον Τόιμεν με τον Φουτζιντή να κατεβάζει. Στα χέρια του κέντρου. Διαμαντόπουλος. Φουτζιντής θα πάρει το σουτ. Πως επιτυχία επιθετικό rebound από τον Αστέρι Αλβανό. Διαμαντόπουλος. Στον Φουτζιντή ο οποίος θα πάρει το σουτ ψηλή καπύλη. Και σκοράρει. Κέντρος. Ανάποδο λέει η ΑΠ. 42-30. Νωρίτερα είχαν κατεβάσει για φάρμα μέχρι το 8 η ομάδα των Τόιμεν. Καμαλούς δεν αφήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι 30-28 η Τόιμεν. Το τυχής. Ζυγίζει επιλογές. Ξανά κέντρος. Διαμαντόπουλος. Το τυχής κέντρος στη λήξη του χρόνου. Θα πάρει το σούδια 3. Μπαρα δεν κάνει το χατήρι. Κουρδάκης. Είναι κάνει το κλέψιμο Διαμαντόπουλος. Κάτσε την επίθεση όμως. Κάτσε Νικολάου. Αφύλακτος για 3. Αποτελεσματικός στην κορυφή. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Και έχουμε το καλάθι του Φουτζή, 47-32. Φουρδάκι με την μπάλα, στο Καλλιόρα. Δεν θα υπάρξει εδώ το τρίποντο. Κέντρος, φαλ, Χατζηνικολάου. Προσπαθείς για αυτό για επίδευση. Προσπάθεια αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καλλιόρας, αντιπάσματα του Χατζηνικολάου. Χωρίς κάποια πίεση. Ανεβάζει για άλλη διαφορά. 49-32. Χωρίς επιτυχία το σούτ από τον Λογκινίδη. Κουρδάκης. Θα τρέξει. Χατζηνικολάου. Πολύ κυκλοφορία από την ομάδα των Timberwolves. Ανεβάζουν κι άλλο τη διαφορά πλέον. Κέντρος με την μπάλα.
δεν μπορεί να σκοράρει. Θα έχουν επανελειμμένα τις ευκαιρίες τους οι Τόιμεν. Είναι η μία χαλιά στο παιχνίδι. Μπάλα. Περνάει στο κουρδάκι στο τέλος και στο σκοράρι. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. Φτάσει πλέον στους 21. Μέγιστη ως τώρα. Κέντρος. Στον Διαμαντόπουλο. Ξανά κέντρος. Παλιό το κλέσιο του κουρδάκι. Στον Λογκινίδη φάουλ. Και time out για την ομάδα των Τόιμεν. Επιστρέφουμε από το time out που είχαν πάρει οι Τόιμεν, οι οποίοι είναι στην επίθεση. Η περαστή μπάλα στον Παπαδόπουλο έξω για τον Φωτσιτζή. Δεν μπορεί να σκοράρει. Θετικό rebound στη λήξη. Η μπάλα για μισό δεύτερο υπολείπεται. Είναι στα χέρια των Τόιμεν. Να δούμε αν θα καταφέρουν κάτι. Μισό δεύτερο, για να δούμε που τη δεις. Δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά κερδίζει τον χρόνο. Καμαρούδης γρήγορα για τον Κασαρτζιάδη, ο οποίος σκοράρει. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά, 55-32 στους 23 πλέον. Ο Τζιτζής Λογκινίδης θα πάρει το σουτ 3 πόντων. Έστοχος, πατούσε σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Την για 2. Έχει κυλήσει πολύ ομαλά αυτή την περίοδο χωρίς ιδιαίτερες διακοπές. Αυτό μπορεί να ωφελήσει τον ρυθμό των οποίων έχουν κατά κύριο λόγο η ομάδα των Τίμπεργους, αλλά δεν πάνε πίσω και οι Τόιμεν στο πόσο γρήγορα μπορούν να παίξουν. Φάλλο το οποίο κερδίζει ο Παπαδόπουλος από τον... προλάβουμε να δούμε ποιον. Γούσκας επιστρέφει, επιστρέφει Καραντάκης. Καμαρούδης εκτός. Πρέπει να είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ, δεν κάνω λάθος. Έξω και Κασαρτζιάδης. Δύο βολές στα χέρια του Παπαδόπουλου. Τότε εκτός. Για να δούμε τη δεύτερη. Λέσεις δύο και rebound είναι. Έλα, Νίκο! Μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Χατζηνικολάου. Γρήγορη επίθεση. Και έστωχο τρίποντο από τα χέρια του Ασύρη Αλβανού. 55-37. Έχει την απάντηση το κουρδάκι. Για να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσει να υπάρξει ανταπάντηση. Ο Τζιτζής, μπάλα στον Λογκινίδη. Ο Τζιτζής, να τη ανταπάντηση. 58-40. Βρίσκουν ρυθμό και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Να δούμε πόσο μπορούν να το κρατήσουν και σε τι μέγεθος παράλληλα. Χατζηνικολάου. Στεφάνη. Ανεβαίνει ο Λογκινίδης. Και θα σκοράρει. 16 πέφτει διαφορά, 58-42 πλέον. 4 λεπτά για το τέλος τρίτης περίοδου. Κουρδάκης. Καλή ώρα στη γωνία. Θα βρει 45 τον Ούσιο. Αυτός στο καρδάκι πως δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound Τόιμεν. Κέντρος.
Δεν μπορεί να σκοράρει. Παπαδόπουλος το rebound, καλάθι και φάουλ. Παίρνει τους δύο πόντους. Παίρνει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά με τη βολή. Παίρνει αυτό 44. Τρέξτο, τρέξτο! Την κυκλοφορία. Δεν θα τρέξουν σε γρηγορεπίθεση. Δεν βολεύει καθώς έχουν πιστέψει το ημέν. Θα είναι συνοργανωμένοι. Κουρδάκης. Καλλιόρας. Την μπάλα από τον Χατζηνικολάου εκτός. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειώσουν και παραπάνω το ημέν. Λέτε να δούμε κάποια ανατροπή τέτοιου μεγέθους. Οπότε δεν ξέρεις, υπάρχει χρόνος, υπάρχει ο ρυθμός από την πλευρά των τέμεν όλο και περισσότερο. Και αυτό κάνει προς πάνω φωτιστής, γιατί βάζει κι άλλη διαφορά, πλέον στους 12. Καλλιόρας, δεν θα μπορείς να σκοράρει και έδωσε το rebound. Λεωκινίδης, τρυπέδος έχει αλλάξει σχέδι κατά πολύ. Το τέμεν έχουν κατεβάσει κατά πολύ τη διαφορά. Και φτάνουν στον ελάχιστο διψήφιο πλέον. Time out από την πλευρά των Timberwolves. Διαφορά στους 10-58-48, πολεμούνται 2-52. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Συν και το 4ο δεκάλεπτο φυσικά. Επιστρέφω το time out. Επίθεση για την ομάδα του Στεφάνα Timberwolves. Καλλιόρας στον Χατζηνικολάου. Ξανά Καλλιόρας. Και μπορεί να σκοράρει εδώ πέρα. Θα δούμε αν θα μπορέσουν αυτή τη στιγμή το έμενε να κατεβάσουν για φορά πλέον σε μονοψήφιο. Και αυτό θα κάνει φωτιστής. Εσά τη συνεργασία που κάνει με τον Βαλκουμά. Για φορά πλέον στο 8-58-50. Την περίοδος η οποία έχει πιστέψει το παιχνίδι κατά πολύ την ομάδα των Τόιμεν. Και εδώ το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καλλιόρας είναι το πρώτο του Τόιμεν. Τον διηγήθηκα στην γραμμή των βολών. Ο Στέλιος Αλβανός αμέσως να τρέξει να δει. Ανησύχησε για το φάουλ που έκανε πάνω στον αντίπαλό του. Και έχουμε αλλαγή. Πρέπει να υπάρχει σχηματώσει ο Αλβανός στο πηγούνι. Κατά το μεγάλο δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Καλλιόρας 59-50. Θα δείτε στην δεξιά πλευρά τον Σερβανό εκτός με την πετσέτα. 60-50, ανεβαίνει διαφορά ξανά στο διψήφιο, στον ελάχιστο. Παρελούν ακοπή επίθεση. Υπάρχει πολύ καλό ρυθμό στην πλευρά των Τόιμεν. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Λογκινίδης. Δύο λεπτά πλέον. Κατζή Νικολάου. Έχει ματώσει και ο Καλλιόρας. Από το προηγούμενο φάουλ. Τον Αλβανό. Αμέσως για τις πρώτες βοήθειες. Και έχουμε φυσικά την αλλαγή, περνάει ο Γουσιός. Μπάλα στα χέρια των Timberwolves. Θα αναφορά το Γουσιό στα χέρια του Χρουδάκη. Καμαρούδης στον Χατζηνικολάου. Κουρδάκης στη λήξη, σε επίθεση, χωρίς επιτυχία. Θα πάρει όμως το θετικό rebound. Δεν μπορεί να σκοράρει την μπάλα για τους Timberwolves. Από τον Παπαδόπουλο φαίνεται να έχει βγει. Κουρδάκης θα κάνει την επαναφορά. Συζητάει τη φάση ο Παπαδόπουλος με τον διαιτητή. Σε ήπιο κλίμα.
Καλλιόρας, Χατζη Νικολάου. Περαστεί μπάλα, θα γίνει το κλέψιμο από τον Διαμαντόπουλο, θα κρατήσει και την μπάλα εντός. Ευκαιρία να πέσει κι άλλο διαφορά για τους Στόιμεν. Παπαδόπουλος, σουτ για τρεις. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Βαλκουμάς. Μπουρδάκης θα παγώσει λίγο το ρυθμό. Χατζη Νικολάου. Γουσιός. Να δει ένα καλά το οποίο θα είναι ψυχολογίας κατά κύριο λόγο. 62-53. Βουτζιτζής δεν μπορεί να σκοράρει. Κουρδάκης μη πάρα να κατεβάσει. Γρηγόρη πάσα, ανακόμπτεται όμως στο Λογκυμίδη. Βαλκουμάς, Βουτζιτζής. Μπάλα δεν κάνει χατήρι. Μένει εντός. Rebound από Καμαρούδη. Για να θα αρχίσει βιασμό η ομάδα των Τίμπερλους. Φάουλ. Το οποίο κάνει Διαμαντόπουλος. 15,2. Δεύτερο ομαδικό. Το προηγούμενο προκάλεσε τραυματισμό. Σε δύο παίχτες. Εδώ παραμένει. Παίρνει όλα καλά. Χατζη Νικολάου. Ούσιος θα πάρει το σουτ. Εύστοχο. 64-53. Λογκινίδης. Αφήνει το Βαλκουμά. Εντός του χρόνου, εκτός στόχου όμως. 64-53 το σκορ για την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ δυναμικά. Τέταρτη περίοδος. Δεν θα ορκιστώ για τελευταία. Αν κρατήσουν υψηλό ρυθμό οι Τόιμεν, όλα γίνονται. 64-53 στα χέρια του Λογκινίδη μπάλα. Διαμαντόπουλος, δεν σκοράρει επιθετικό, rebound. Βαλκουμάς, μια διαφορά ξανά σε 9. Χατζη Νικολάου. Ξανά Χατζη Νικολάου την μπάλα. Θα πάρει το σουτ. Έστοχο. Απάντηση στην στοχή επίθεση νωρίτερα. Δίνεται. Κουτσιτζής. Λογκινίδης. Παντώντας για δύο. Δεν ευστοχή. Καλλιόρας. Διασμό. Τον αφήνει. Ο Βαλκουμάς δεν μπορεί να ρισκάρει. Στην περίπτωση. Ένα μάτι στην μπάλα. Ανεβαίνει 13. Γιουνίδης. Το Βαλκουμά. Παίρνει μπάλα στον Παπαδόπουλο. Ποιος αλλάζει ο αντιπάλος προσωπικά. Και σκοράρει ο Διαμαντόπουλος. Να αυτήν την πολύ ωραία πάσα. Ανάμεσα σε δύο. Ο Νικολάου αφήνει στον Καλλιόρα. Για τρεις. Ο Νικολάου. Διπλή Στεφάνη. Λογκινίδης. Ο μεσαία απόσταση. Δεν μπορεί να σκοράρει. Γρήγορη πάσα για τον Καλλιόρα. Αυτός το Γούσιο. Από τον Νικολάου ξανά. Ωραία συνεργασία των τριών. Από τον Νικολάου θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Βουτζιτζής. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καραντάκης. Αλλαγή στη θέση του Γούσου, περνάει ο Χρήστος Κοσκερίδης. Μπάλα στο Στόιμεν. Ο Αλκουμάς δεν μπορεί να σκοράρει και κατεβαίνει διαφορά παραπάνω τη στιγμή. Χατζη Νικολάου, θα βρει το Καλλιόρα. Αυτός το Κασαρδιάδη καλάθι και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει από τον Παπαδόπουλο. Μια ανάσα που χρειαζόντουσαν οι Timberwolves. Είχε πέσει διαφορά αρκετά. Τώρα ξανά ανεβάζει Καμαρούς, επιστρέφει
αντί του Καραντάκη. Να δούμε συμπληρωματική βολή του Κασαρτζίας. Γενικά να πούμε, μετά τα μέσα της τρίτης περίοδου μέχρι και τώρα είναι τεσκοπόσιος το παιχνίδι, με τόσο γρήγορες συναλλαγές ρυθμού και αλλαγές στο σκορ, πάρα πολύ έντονες. Οι διαφορές κατεβαίνουν πάρα πολύ, ξανανεβαίνουν. Εδώ δεν υπάρχει η αλλαγή. Διαφορά γίνεται σε δεύτερο χρόνο από το καλάθι του Λογκινίδη. Αζή Νικολάου, Δαβίδο Κοσχερίδη, προφορία, πολύ ωραία, πολύ ωραίο καλάθι από τον Χρήστο Κοσχερίδη. Εφτά λεπτά, 13 πόντοι για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάποια ανατροπή. Παπαδόπουλος, μπαλά δεν του κάνει το χατήρι. Χατζη Νικολάου στο Καγιώρα. Από εκεί μπάλα στον Κοσχερίδη, ξανά σε εργασία των τριών. Και το καλάθι. Και έχουμε γίνει μια διευκρίνηση από την γραμματεία. Μπάλα προς τα έξω. Σούτα το Λογκινίδη. Έστοχο, κατεβαίνει διαφορά ξανά. Καλλιόρας, μπάλα στο Χατζη Νικολάου. Θα πάρει το σουτ, έστοχο, απάντηση άμεση. Λογκινίδης. Βαλκουμάς, δεν μπορεί να σκοράρει και εδώ. Τρομερή συνεργασία των Στεφάνα Τίπερμους, χωρίς αποτέλεσμα όμως, αλλά δεν μπαίνει. Θα ρίξει κάτω τέμπο της επίθεσης ο Λογκινίδης. Φάουλ από τον Καλλιόρα. Έχουμε φάουλ. Έχουμε άλλα δύο φάουλ. Λογκινίδης με την μπάλα. Να που φωνάζει ο προπονητής τον Τίμπεργουλς. Πάμε φάουλ, γίνεται ένα. 5 και 23 πολύποτε. Μπάλα Στεφάνη και δεν μπαίνει μετά συνέχεια. Θα γίνει το κλέψιμο, όχι. Και τα 8 δεύτερα περνάνε. Κατοχή αλλάζει χέρια. 15 διαφορά, 5 λεπτά και 9 δεύτερα. Είναι 7-62. Μπάλα στο Στόιμεν, γίνεται το λάθος, γίνεται κλέψιμο του Καμαρούδη. Καλλιόρας. Με την βοήθεια του ταμπλό θα ανοίξει διαφορά κι άλλο. 79-62, τελευταίο πεντάλεπτο. Στο κύπελλο πάνε πολύ ψηλά η ομάδα των Στεφάνα Τίμπεργους. Και θα πάνε και πιο ψηλά με τον Χρήστο Κοσχερίδη. Από τη σκοραρίσματος. Αυτή τη στιγμή έχουν πετύχει σε 2 αγώνες 181 πόντους. Και υπάρχουν κι άλλα 4,5 λεπτά. Παπαδόπουλος θα σκοράρει. 81-62. Χατζη Νικολάου. Θα βρει έμεσα τον Καλλιόρα. Θα ανέβει βάση κι άλλο
Το σκορ 83-64-19. Λέων. Λογκινίδης. Βαλκουμάς στο σούτ. Στη Βαστεφάνη, θετικό rebound τον Παπαδόπουλο για να σκοράρει. Δύο αλλαγές βλέπουμε ετοιμάζουν η ομάδα των Timberwolves. Παύλος Κοσκερίδης και Γούσκιος να περάσουν. Το σούτ χωρίς επιτυχία. 17 διαφορά, όμως μπορεί να πέσει κι άλλο. Αλλαγές. Εκτός είναι ο Καμαρούδης. Έξω και ο Χρήστος Κοσκερίδης. Έξω και ο Κασατζιάδης για να περάσει και ο Χουρδάκης. Περιμένουμε να γίνει επιβεβαίωση των αλλαγών από την πλευρά της γραμματείας και παράλληλα και Αστέρης Αλβανός την επιστρέφει αντί του Παπαδόπουλου σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα και τις δύο πλευρές. Προσπαθεί να αποφύγει το πλάνο, δεν το αποφεύγει. Επίθεση παραμένει. Δεν παραμένει, μπάλα βγαίνει εκτός. Κουρδάκης. Γούσιος. Στο καλλιόρα ξανά Κουρδάκης. Στη γωνία η μπάλα, Χατζηνικολάου το σούτ. 86-66. Μπορεί να είναι και αυτό το οποίο θα κλειδώσει την νίκη. Είναι στο σύν 20 πλέον η ομάδα των Στεφάνιν Τίμπεργουλς. 3 λεπτά απομένουν, κάτι παραπάνω. Βαλκουμάς σκοράρει, θα το κάνει μετά Διαμαντόπουλος. Μπάλα πέμπτη στον Καλλιόρα από τη γωνία, δεν θα απαντήσει. Τον Κινίδης, στα χέρια του Αλβανού η μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση, μπάλα όμως δεν κάνει τα χατήρια. Νικόλαο, τρομερή κίνηση, πολύ ωραία πάσα. Καλλιόρας, καλάθι και φάουλ. Είναι αρχικά η βολή του Καλλιόρα. Αλλαγή του Χατζηνικολάου, ο οποίος πρέπει να κλείνει τον αγώνα του, όπως καταλαβαίνω. Μπαίνει ο Καραντάκης. Η βολή μέσα, 89-68. Ο Τζιτζής. Διαμαντόπουλος. Στην κυκλοφορία ομάδα των Τόιμεν. Η βοήθεια του ταβλό. Λουγκινίδης, 89-70. Παλός περνάει μπάλα στον Καλλιόρα. Στεφάνη. Το σούτ του Παύλου Κοσκερίδη έχει συνέχεια. Κουρδάκης όμως να πάρει το θετικό rebound και να σκοράρει. 93-70. Δεν καταφέρνει εδώ ο Βουτζιτζής. Έχουμε φάουλ από τον Παύλο Κοσκερίδη πάνω στον Στέρι Αλβανό. Εκτός και ο Καλλιόρας επιστρέφει πίσω ο Κοσκερίδης. Λογκινίδης για τρεις χωρίς επιτυχία.
Χρήστος Κοσχερίδης αφήνει για τον Ογούσιο. Θα σκοράρει 93. Θα δούμε, θα φτάσουν δεύτερη εκατοστά, να πάω σε Τίμπεργουλς. Κουτιτζής. Καλκουμάς δεν μπορεί να σκοράρει. Διαμαντόπουλος θα κόψει. Δεξιά τώρα, δεξιά! Πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 93-72. Ένα λεπτό και ένα δεύτερο, διαφορά στους 21. Το βράδυ δεν μπορεί να γίνει η ανατροπή. Διαμαντόπουλος στην συμπληρωματική. 93-73. Παύλο! Τρέχει ο Χουρδάκης. Παύλος Κοσκερίδης. Παύλος Αγούσιο. Για τρεις και έστοχο από τον Χρήστο Κοσκερίδη. 96 η πόντη των Τίμπεργουλφς. Κουτσιτζής. Προς το κλείσιμο πλέον του αγώνα, τελευταίο το έχουμε περάσει. Πόδι του Φουτιτζή. Τα πειράγματα εδώ πέρα. Σε φιλικό επίπεδο. Κουρδάκης. Δεν θα περάσει. Λογκινίδης. Φάρο το Γούσιο. Πάνω στην κίνηση. Δύο βολές αρχή του Λογκινίδη. Είπαμε το τελικό σκορ πλέον θα μείνει και αν θα φτάσουν στο 100 ο Τίμπεργουλφς. 96-73 παραμένει. Θέλω να πάει στο 100. Νομίζω. 95,8, 1,8 η απόκληση μεταξύ των δύο χρονομέτρων. Βαλκουμάς. Κουτιτζής. Κουρδάκης πέρα. Σκρίνει το κόκκινο Διαμαντόπουλο. Εδώ πέρασε πάσα. Κουρδάκης. Πάμε στο σχέδιο της κοράρι. Κουρδάκης θα πάρει το rebound. Ούτε εδώ θα καταφέρει. Και είναι το τέλος. 96-74. Τελικό σκορ για την ομάδα των Στεφάνινα Τίμπεργουλφς, οι οποίοι κάνουν το 2-2 στο κύπελο. Με το ένα βήμα στην επόμενη φάση θα τους δούμε και στον τελευταίο αγώνα του ομίλου εναντίον των Bad Boys. Από την άλλη, σε πολύ δύσκολη θέση πλέον οι Toymen. Αυτό ήταν για σήμερα, τα λέμε στον επόμενο αγώνα.